Σήμερα είμαστε εδώ για μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση. Και η εκδήλωση αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με μία ημέρα, δεν έχει να κάνει μόνο με τις 14 Μαΐου, 5 η ώρα στην πλατεία Συντάγματος. Έχει να κάνει με όλες τις ημέρες μετά τις 14 Μαΐου που αποδίδουμε τιμή στη μητέρα παιδιού Αμαία. Οφειλόμενη τιμή. Επανόρθωση. Όπως θέλετε μπορείτε να το χαρακτηρίσετε. Από τις 14 Μαΐου και μετά πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει μία ξεχωριστή μητέρα με τεράστια αξία, ένα σημείο στο οποίο πρέπει να γυρνάμε όλοι τα κεφάλια μας για να παραδειγματιζόμαστε για πάρα πολλά πράγματα στη ζωή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Νένα Χρονοπούλου και τον κύριο Τάσο Μητρόπουλο και φυσικά τον Χρήστο και την οργάνωση Φόρα ΜΕΑ που μαζί της συνδιοργανώνουμε αυτή τη γιορτή την επόμενη Κυριακή, στις 5 η ώρα στην πλατεία Συντάγματος. Πιστεύω πως η πολιτική μας γύρω από τους ΑΜΕΑ, από τα ΑΜΕΑ, δεν έχει να κάνει μόνο με την προσβασιμότητα. Δυστυχώς, θεωρείται ότι μόνο η προσβασιμότητα είναι σημαντικό κομμάτι. Όχι. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε όλοι σε αυτή την κοινωνία είναι η αποδοχή των ατόμων με αναπηρία. Οι εκδηλώσεις αυτές, αυτό προσπαθούν να περάσουν σε όλο τον κόσμο και αυτό κάνουν. Γνωρίσαμε ανθρώπους με ειδικό βάρος τεράστιο. Θα γνωρίσουμε κι άλλους την Κυριακή, μιας και θα φιλοξενήσουμε πολύ κόσμο που θα έρθει από όλα τα σημεία της χώρας. Αυτό είναι δουλειά των Φόρα ΜΕΑ. Και από εκεί και πέρα όλοι θα καταλάβουν ότι δεν καθόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν σχέση με ΑΜΕΑ για να συμπονέσουμε ή για να είμαστε αλληλέγγυοι. Καθόμαστε δίπλα για να αναγνωρίσουμε και να σεβαστούμε. Και απευθύνομαι σε όλους. Τα ειδικά σχολεία, τα ΚΔΑΠ, οι σύλλογοι γονέων, ο σύλλογος ΑΜΕΑ Αργολίδος, ο σύλλογος Οδύσσια, η Ένωση η Πελοποννήσου, όλοι μαζί, ο Δημοτικός Οργανισμός, ο Δήμος Ναυπλίων, όλοι μαζί ξεκινάμε μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να αναγνωριστεί η αξία που έχει η μητέρα παιδιού ΑΜΕΑ. Και αυτό ξεκινάει εδώ, από την πρώτη πρωτεύουσα του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, γιατί μας δίνουν τη δυνατότητα αυτή, να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν, το Δημοτικό Οργανισμό, ο οποίος πάντα είναι τρομερά ευαίσθητος, και την πρόεδρο την κυρία Ράλλη, που είναι τρομερά ευαίσθητη πάνω σε αυτά τα θέματα, φυσικά τους συλλόγους των ΑΜΕΑ, και να πούμε ότι την Κυριακή στις 14 Μαΐου ξεκινάει κάτι, δεν τελειώνει ούτε απομονώνεται εκεί. Κάθε χρόνο θέλουμε η γιορτή της μητέρας παιδιού ΑΜΕΑ να γίνεται στο Ναύπλιο και από εδώ να παραδειγματίζονται όλοι για όλα. Δίνω ραντεβού λοιπόν σε όλο τον κόσμο να έρθει την Κυριακή στις 14 Μαΐου στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και εγώ και ο άντρας μου και ο μικρός Χρήστος και όλοι όσοι είναι μέσα σε αυτή την αίθουσα, γιατί σήμερα κάτι αλλάζει. Ή μάλλον άλλαξε από εκείνο το πρώτο τηλεφώνημα που με βρήκε και λίγο άρρωστη και δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος και μου είπε θα κάνουμε τα πάντα γιατί ναι, είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Από εκείνη την ημέρα λοιπόν ξεκίνησε η δικαίωση. Ξεκίνησε το κάλεσμα, η αναγνώριση και είπαμε ναι, γιατί όχι, να μην κάνουμε μια γιορτή. Να κάνουμε μια γιορτή αναγνώρισης και αποδοχής πάνω απ' όλα των παιδιών μας. Και χτυπάγαν τα τηλέφωνα. Και χτυπάγαν τα τηλέφωνα με αγάπη από την κυρία Ράλλη, από τον κύριο Κοστούρο, από τα επιτελεία τους, από τους συνεργάτες τους. Γιατί ήθελαν να βοηθήσουν στο να γίνει η καθιέρωση αυτής της ημέρας, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Έχει μεγάλη σημασία για μας γιατί θα ακούσετε αυτή την Κυριακή που σας καλούμε όλοι μαζί πολύ ωραία πράγματα. Θα δείτε μανούλες από Κρήτη, από Βέρεια, από Λάρισα. Θα δείτε πατεράδες, πατεράδες που πραγματικά κάνουν χρέη μητέρας. Γιατί υπάρχουν και οι καλοί πατεράδες. Θα δείτε λοιπόν ότι είχαμε όλοι μας ανάγκη αυτή τη γιορτή. Και την είχαμε γιατί έχουμε ανάγκη την αποδοχή. Και σαν οικογένεια, αλλά και σαν μητέρα, όπως και αργότερα, να είναι δίπλα μου ο κύριος Κοστούρος. Θα του το ζητήσω σαν χάρη, θα καθιερώσουμε μαζί για την ημέρα του πατέρα.
Πολύ πιο ευχαρίστως. Πολύ πιο ευχαρίστως. Λοιπόν, τον Οκτώβρη λοιπόν, πρώτα ο Θεός, να πάνε όλα καλά, θα δούμε τις ημερομηνίες και θα κάνουμε και για τον πατέρα, γιατί και εσείς οι πατεράδες έχετε όχι μόνο δικαίωμα, αλλά έχετε όλα τα δίκαια του Θεού να δικαιούστε μια τέτοια ημέρα. Και το λέμε με πολύ πολύ αγάπη, γιατί αλίμονο αν δεν αναγνώριζα πρώτα απ' όλα τον πατέρα του Χρήστου μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κοστούρο, την κυρία Ράλη, όλο το ΔΟΠΑΤ, όλο το Δήμο Ναυπλιαίων, όλους τους ανθρώπους που μας έχουν αγκαλιάσει και που δεν μας χάλασαν χατήρι και δεν χαλάνε χατήρι και στους ανθρώπους που φιλοξενούν. Είναι άνθρωποι που ναι μεν καλέστηκαν κάποιοι από εμάς, αλλά χωρίς τη δική τους βοήθεια δεν θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν. Να σας πω και κάτι ακόμα, θα έχουμε την τύχη να απολαύσουμε μια εξαίρετη ομιλία από την ψυχοπαιδαγωγό, την υπέροχη κυρία Χρυσούλα Μαυράκη, που θα μας μιλήσει για τις διαφορές της μητέρας που μεγαλώνει τυπικά παιδιά και της μητέρας που μεγαλώνει ένα παιδί αμαία. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλοι πρέπει να ακούσουμε για να καταλάβουμε, γιατί κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται μέσα σε ένα σπίτι που έχει ένα παιδάκι με αναπηρία. Εκεί λοιπόν πραγματικά θα ζητήσω την προσοχή όλων σας, γιατί αξίζει να καταλάβετε όχι τη διαφορά μας, τον καθημερινό αγώνα μας, τον καθημερινό διαφορετικό τρόπο ζωής μας. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε να σας πούμε για να καταλάβετε ότι χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας, την αποδοχή σας και πάνω απ' όλα τη συσπήρωση, να γίνουμε μια αγκαλιά για να ξαναφύνουμε τις πόρτες μας ξεκλείδωτες και να ξέρουμε ότι αύριο, όταν θα έρθει η ώρα που θα κλείσουμε τα μάτια μας, δεν θα φοβόμαστε για το που αφήνουμε τα παιδιά μας. Άρα, έχουμε ανάγκη όλους σας να έρθετε και να γεμίσετε την πλατεία Συντάγματος την Κυριακή, 5 η ώρα το απόγευμα, αυτή την Κυριακή, 14 Μαΐου, για να γίνουμε οικογένεια. Μια οικογένεια χωρίς ταμπέλες. Μια οικογένεια που θα αγαπάει όλα τα παιδιά, που θα στηρίζει τους γονείς, γιατί αλίμονο. Να μην ξεχάσουμε ότι πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Και κάτι άλλο μαζί μου, δεν θα είμαι μόνη μου σε αυτήν την εκδήλωση. Θα σας μιλήσουν μανούλες από όλη την Ελλάδα και θα έχω δύο εξαιρετικούς συναδέλφους, τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο που είναι από την Καλαμάτα και τον Τζόνι τον Θεοδωρίδη που παίζαμε μαζί από τη Λάμψη. Και με τους δύο λοιπόν μας ενώνει κάτι. Να ξέρετε ότι του χρόνου θα έχουμε ακόμα περισσότερους, γιατί έχουν σπάσει τα τηλεφωνά μας, όμως δεσμευτήκαμε, βγάλαμε αφίσες και πόσους να χωρέσει αυτή η σκηνή. Όμως και για τη γιορτή του πατέρα, να δείτε τι θα γίνει. Κακός χαλασμός, γιατί το δικαιούστε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Γεια σας και από μένα. Αλλά νομίζω ότι ο Δήμαρχος και η Νένα τα είπαν όλα. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική μέρα όσον αφορά για τις μητέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο μετά από την πρόταση που του κάναμε. Τη δέχτηκε, ήταν κοντά μας και πιστεύω να έχουμε και συνέχεια. Είμαι ακόμα ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή όλη την εκδήλωση. Γιατί πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν, εγώ και η Νένα έχουν παντρευτεί τόσο τολό. Και ίσως μας έφερε εδώ και ο Θεός στον Ναύπλιο για να κάνουμε αυτή την ωραία γιορτή, τη σημαντική γιορτή για τις μητέρες, που θεωρώ, όπως είπαν και ο Δήμαρχος και η Νένα, ετοιμάζομαστε και για τους πατεράδες και για μας, οι οποίοι και εμείς είμαστε κοντά σε αυτά τα παιδιά, στο Χριστάρα εδώ, το Γίγαντα, και θεωρώ ότι θα είναι πάνε όλα μια χαρά και θα είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον κόσμο που θα έρθει και τους συνεργάτες του Δημάρχου που αγκαλιάσαν αυτή την εκδήλωση και θεωρώ και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να είναι κοντά μας. Και τώρα λοιπόν, επειδή ο κύριος Μητρόπουλος δεν έχει συνηθίσει να κάνει, είναι καλύτερο στο γήπεδο, έτσι, παρά στο μικρόφωνο, θα σας πούμε όμως κάτι εδώ με τον κύριο Χρήστο, που είναι πολύ καλό στο μικρόφωνο. Θα καλέσεις όλους τους φίλους σου να έρθουν την Κυριακή στο μεγάλο πάρτι, πες μου, να έρθουν οι φίλοι σου. Ναι. Ωραία. Και τι τραγούδι θα τραγουδήσεις εκεί? Είμαι παιδί. Με αγγελιάς. Πες το. Κι ήρθα να σε επιβάξω. Το μόνο εγώ από σου ζητά είναι αποβοχή. Αγάπησέ με και φεύγεις. Το κόσμο σου να γιάξω. Ή διαφορετικότητα, παιδί, είναι επιλογή. Μπράβο, ρε Χριστάρα. Μπράβο, ρε Χριστάρα.
Τι θα πεις, Χριστό, σας περιμένουμε όλους την Κυριακή. Πες το. Δεν σας περιμένουμε, όλες την Κυριακή. Να έρθετε στο πάρτι που θα είναι όλες οι μαμάδες. Πες το. Πού θα είναι όλες οι μαμάδες. Στο. Στο πάρτι. Τέλεια. Μελά. Για να παίξουμε, παιδιά. Για να παίξουμε. Εντάξει, νομίζω ότι ο μικρός Χρήστος τα είπε όλα. Θα είμαστε μανούλες, πατεράδες, παιδιά, για την αποδοχή πάνω απ' όλα των παιδιών μας. Φίλια πολλά σε όλους σας. Σας περιμένουμε να σπάσει πλατεία.